πάψουμε να βάζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και τις περιουσίες του κόσμου και τη φυσική καταστροφή που συμβαίνει, να τη βάζουμε πάνω από τον εαυτό μας. Η ομάδα δεν είναι ομάδα, η ομάδα είναι οικογένεια. Προερχόμενοι από τις ειδικές δυνάμεις, οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, οι λεγόμενοι δασοκομάντος που επιχείρησαν στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα, αλλά και σε πολλές ακόμα τα τελευταία 2 χρόνια, βρίσκονται σε όλα τα σημεία που δεν μπορούν να προσεγγίσουν συνάδελφοί τους, ούτε όμως και οχήματα. Πηγαίνουμε με χειρονακτικά μέσα, με μεθόδους οι οποίες κάνουμε διάνοιξη ζωνών και σε σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα να μπουν κάποια οχήματα. Εμείς πάμε μέσω πεζοπορίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα μάτια εκείνου του ανθρώπου που ήρθαν στην πιο δύσκολη μου στιγμή να μου προσφέρουν ένα μπουκαλάκι νερό και να μου δώσουν λίγο τροφή για να μπορέσω να συνεχίσω. Οι ομάδες της ΕΜΟΔΕ έχουν πάντα μαζί τους επιστημονικό προσωπικό με ρόλο παρατηρητή. Είμαι ουσιαστικά τα μάτια της ομάδας, είμαι απέναντι από την ομάδα. Σε περίπτωση που πάνε να τους κυκλώσει ή πάνε να τους συμβεί κάτι αναπάντεχο, είμαι εκεί να τους ειδοποιήσω να μπορέσουν να φύγουν, να βρουν έναν τρόπο διαφυγής, τον οποίο θα τον έχω βρει εγώ. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο αντιπύρ, όπως στην πυρκαγιά της Εύβοιας στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, όχι όμως και στην βορειοανατολική Αττική λόγω των ανέμων, οι ρηπές των οποίων έφτασαν και τα 8 μποφόρ. Για να πραγματοποιηθεί ένα αντιπύρ, χρειαζόμαστε τη σχετική υγρασία, τον άνεμο. Αυτός είναι ένας φορητός μετεωρολογικός σταθμός που μπορεί να μου δώσει τη σχετική υγρασία, τις ρηπές του ανέμου και τον άνεμο. Βρισκόμαστε με την ομάδα Φίνικα 2 της πρώτης ΕΜΟΔΕΟ, που θα μας δείξουν ποια εργαλεία έχουν μαζί τους όταν επιχειρούν στο πεδίο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ξεκινάμε πάντα με το αλυσοπρίωνο. Το έχει ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Φάκλαρης. Πάντα υπάρχει ο βοηθός αλυσοπρίωνα που έρχεται πίσω από το αλυσοπρίωνο και τον βοηθάει την ώρα που κόβει να του παίρνει ό,τι έχει κόψει, τα κλαδιά και όλα αυτά για να προχωρήσουμε στην εργασία. Ο βοηθός κρατάει πάντα αυτό το εργαλείο που κρατάει ο κύριος Σολωμός, λέγεται ΧΟΕ. Μετά συνεχίζουμε με αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο που κρατάει ο επικεφαλής μας εδώ, ο πρίφτης, ο Δημήτρης. Λέγεται γκόργι. Όπως το βλέπετε, έχει και τσάπα και χρησιμοποιούμε για να τραβάμε και τις ρίζες. Αν μείνουν πολύ μικρές ρίζες ή είναι κομμένα και έχει προχωρήσει το αλυσοπρίωνο, μπαίνει με το πουλάσκι ο κύριος Στυράκης εδώ, με το πουλάσκι. Πολύ γνωστό εργαλείο, είναι και το έμβλημα της πυροσβεστικής. Γεμίζουμε τον επινότιο με νερό και όπου καπνίζει και έχει περάσει η ομάδα και η εγκατάσταση και δεν μπορούμε να ενεργήσουμε με νερό εκείνη την ώρα, έρχεται ο επινότιος που χωράει 10, 15, 20 λίτρα ανάλογα τον επινότιο νερό και με αυτό εδώ το σύστημα τρομπάρουμε και ρίχνουμε νερό και σβήνουμε την κάθε μικρή αιστεία. Οι δασοκομάντος μεταφέρονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σημεία που εξελίσσονται πυρηνα μέτωπα, μελετώντας μεταξύ άλλων τη μέση υγρασίας, ανέμου και εδαφολογία.